από πού να το πιάσουμε τώρα. Κοίταξε να δεις, το Ριμπέιρο που χθες το αναφέραμε, όντως ναι. ισχύει, είναι μια περίπτωση που την κοιτάνε. Ναι, εντάξει, γιατί έλεγε προηγουμένως ο Κακόπουλο, ιδέες. Τον άκουσα, ναι. Ναι, α, εντάξει, τον άκουσα. Εντάξει, εντάξει. Ότι μπορεί να ασχοληθεί ο Ολυμπιακός. Όχι, όχι, είπε ότι ασχολήθηκε και δεν θέλει, λέει. Και αναρωτιέται ο Γιώργο Κακόπουλος και λέει από τη στιγμή που έχει πει όχι, δεν έρχεται στην Ελλάδα, αυτό πώς να πάει σε. Δεν το είπε, δεν το είπε με κακία. Ναι, αυτό. Και εγώ έχω την ίδια πορεία, απλά εγώ δεν είπα ότι. Δεν ήξερα χθες ότι ναι. θα έρθει, δεν θα έρθει. Τώρα που μπορώ να σου πω ότι μάλλον όχι, γιατί είναι δύσκολη περίπτωση. Ακριβώς αυτό. Δεν θέλει Ελλάδα. Ναι. Αλλά χθες όταν βγήκα να πω ότι είναι αυτός και η ΑΕΚ ασχολείται, πραγματικά δεν είχα τίποτε άλλο στο μυαλό μου, δεν είχα άλλη πληροφόρηση. Εντάξει. Έκανε στόριβο όμως, γιατί. Εντάξει, έκανε, το θέμα έκανε γκέλ. Δεν βλέπω να προχωράει. Για να ωραία. Λοιπόν. Πάμε στο έτσι με τον Αραούχο. Ναι, το έτσι με τον Αραούχο είναι ότι χθες έγινε η πρώτη προπόνηση της Λας Πάλμας εν ώψη της νέας σεζόν. Τον παρουσίασαν ως αρχηγό. Μίλησε αρχηγικά, ότι είπε ότι όλο το καλοκαίρι προετοιμάζομαι για αυτή τη χρονιά. Εντάξει, να σου πω κάτι, δεν μπορούσε να πει και κάτι άλλο. Ναι, αλήθεια, όταν εντάξει. Τι να πει, κάνουν αρχηγό, γεια σας, ναι, ευχαριστώ που με κάνατε αρχηγό, θέλω να φύγω. Στην ΑΕΚ έχουν την εικόνα ότι ο παίκτης θέλει να έρθει. Είναι καθαρά οικονομικό το θέμα. Παντελή, η ΑΕΚ έχει κάνει μια προσφορά, έχει ταβανιάσει στο σχεδόν 1,5-1,4 από ό,τι ξέρω εγώ δίνει. Ναι. Εκείνοι ξεκίνησαν από τα 3 και δεν πιστεύω ότι θα πέσουν από τα 2. Πώς θα καλυφθεί αυτό? Αν η ΑΕΚ δεν ανέβει, δεν το βλέπω να γίνεται. Ναι. Πρέπει να ανέβει η ΑΕΚ και άλλο. Ωραία. Εγώ σέβομαι και καταλαβαίνω τον καημό του κάθε ΑΕΚ και τον καημό του κάθε ρεπόρτερ ΑΕΚ και τον καημό του καθενός που ο Σέρχιο Αραούχο είναι ο μεγάλος έρωτας. Αλλά επειδή είμαι πάνω απ' όλα με τον Βλάνταν Μιλόγεβιτς. Με το λεδαλέκτη λίγη είναι τα γόρη μου, γιατί αυτόν τον παίκτη θέλει ο προπονητής. Τα υπόλοιπα ναι, τα θέλετε όλοι εσείς οι άλλοι. Αφού κάνω μια μικρή παρένθεση και σου πω εγώ ότι προσωπικά κανένα καημού δεν είχα, και εγώ θα ήθελα να έρθει άλλο επιθετικό στην ΑΕΚ, γιατί έχει κουράσει αυτό το πράγμα. Ναι. Το πήγαινε, έλα, ίδιοι και ίδιοι. Συμφωνώ. Λοιπόν, δική μου γνώμη, έτσι, ναι. αλλά από την άλλη δεν βλέπω ότι έχουν και την επάρκεια να το καταφέρουν αυτοί που τρέχουν τα μεταγραφικά. Okay. Οπότε αναγκαστικά έχει κολλήσει η ομάδα εκεί. Για το λεδαλέκτη. Θα σου πω ότι έχει προτεραιότητα αυτή τη στιγμή το να πάει στη Ρωσία. Δεν είναι προτεραιότητα του ΙΑΕΚ. Γιατί αν η ΙΑΕΚ ήταν, έχει μια πρόταση πάρα πολύ καλή εδώ και μια εβδομάδα πλέον, στην οποία δεν είχε απαντήσει. Αν πράγματι είχε αποφασίσει ότι θέλει να έρθει εδώ και δεν περίμενε κάτι άλλο ή δεν έψαχνε κάτι άλλο, θα ήταν ήδη εδώ. Όντως πιέζεται από τον προπονητή που έχει συχνή επαφή μαζί του. Προσπαθεί ο ίδιος ο Μιλόγεβιτς να κάνει τη δουλειά, γιατί προφανώς οι άλλοι που ό,τι έχουν καταπιαστεί να κάνουν δεν το έχουν φέρει πέρας. Δηλαδή, από τη μία η ΙΑΕΚ προσπαθεί ο Μελισανίδης να κλείσει τον Αραούχο και ο Μιλόγεβιτς να κλείσει τον Λεταλέκ. Οι άλλοι τι κάνουν δεν έχω καταλάβει ακόμα γενικότερα. Γιατί καμία μεταγραφή δεν έχουν πετύχει μέχρι τώρα από αυτές που προσπάθησαν. Ναι. Και ο Στάνκοβιτς, ακόμα για να καταλάβεις, είναι ένας παίκτης ο οποίος προτάθηκε από ατζέντη που είχε άλλους παίκτες στην ΑΕΚ. Δεν ήταν δηλαδή επιλογή Κονέ Παπαδημητρίου.